Και το ερώτημα είναι, τι ζητάμε και τι ζητάνε? Τον Τίμιο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός βρίσκεται στη σπηλιά των Αγίων Ισιδώρων και ποθενά αλλού. Εδώ θα τον βρούμε. Εδώ θα μας ζεστάνει. Εδώ θα μας γαλινεύσει. Εδώ θα μας δώσει αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος. Γι' αυτό και τα φοβερά αυτά θαύματα τα οποία κάνει, τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει κανείς. Μα όταν ήρθε μια κυρία στις 26 Δωδεκάτου και σταυρώθηκε, και πριν είχε τις εξετάσεις τις οποίες τις έχουμε, τηλέφωνα, ονόματα, ιατροί, τα πάντα, όλα τα πάντα, δεν μπορεί να πει Πάτερ Παύλο κανένας τίποτα. Και προχωρούσε τι? Προς το θάνατο. Καλπάζον η ασθένεια. Και ήρθε στον Τίμιο Σταυρό κλαίγοντας, και η χάρη του Τιμίου Σταυρού ακούμπησε πάνω της και της λέει η χάρη του Σταυρού: γίνε υγιής παιδί, μη φοβάσαι, θα ζήσεις. Και αμέσως μετά, με την παρότρεση του Τιμίου Σταυρού, κάνει τις εξετάσεις. Εχθές τις διάβαζα και τρελάθηκα, τις έχουμε κάτω. Τις έφερε όλες τις εξετάσεις, πριν και μετά. Γι' αυτό και δεν μπορεί Πάτερ Παύλο να πει κανένας τίποτα. Τι να πει για εδώ? Διότι με ρύμνησαν κάποιοι Άγιοι, Σπύρο μου, ξέρεις τι με ρύμνησαν? Να μου πούν, κράτα το Σταυρό παιδί μου, ακόμα και ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόδουλος, που με χειροτώνησε, μου λέει, κράτα παιδί μου τον Σταυρό, κράτα Θερμοπύλες, αλλά κάθε ένα θαύμα που θα γίνεται από το Σταυρό, εάν οι άνθρωποι θέλουν να το γράφουν, για να είναι στο αρχείο του ναού και για μετά εποχής εσένα, αλλά να σε προφυλάσει και ο Τίμιος Σταυρός, γιατί δεν θα μπορεί κανένας να σε πειράξει και να αμφισβητήσει αυτό το θαύμα. Και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που κάθισαν και έγραψαν και γράφουν και συνεχίζουν και γράφουν χωρίς φόβο, γιατί μαρτυρούν ενώπιον του Σταυρού και δεν δηλιάζουν ενώπιον του Σταυρού το μεγάλο θαύμα που τους έκανε. Πρώτον, όχι για μένα, όχι για να με προφυλάξουν εμένα, αλλά να δώσουν τη μαρτυρία για τις επόμενες γενναίες. Εγώ έχω φάει αυτά που έχω φάει, έχω συκοφαντηθεί, έχω χτυπηθεί, έχω καταδικαστεί, τα έχω πάθει όλα, δεν έχω πρόβλημα, έχω χαρεί πάρα πολύ. Κοιμάμαι και ξυπνάω, ξέρω τι τρώγω, πώς κοιμάμαι, πού κοιμάμαι. Είναι δύσκολη η επιβίωση, και όμως είμαι κάθε μέρα όρθιος και δεν αφήνω κανένα να λειτουργήσει με την καλή έννοια, γιατί θέλω να γεύομαι το Άγιο Θυσιαστήριο. Απλά θα πάω μία βόλτα στη Θεσσαλονίκη για κάποιες εργασίες και κάποιοι άνθρωποι με περιμένουν και θα γυρίσω πίσω την Κυριακή. Αυτή είναι η διακοπή μου από το Ιερό Θυσιαστήριο των Αγίων Ισιδώρων, το οποίο θα το αναζητώ, γιατί παρόλο που πολλές φορές σηκώνομαι πολύ δύσκολα, είτε με κάποιο πυρετό, είτε με κάτι άλλο, με πόνο στην πλάτη, οτιδήποτε, έρχομαι στο Άγιο Θυσιαστήριο και μου περνάνε όλα. Και λέω, Παπαδημήτρη, δόξα σε ο Θεός, δεν είσαι μόνος σου, είναι κάποιος άλλος μαζί σου, και κρατάει ένα μπαστούνάκι και στο δίνει και σε βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, και αυτή την κυρία και την κάθε μια κυρία και τον κάθε ένα κύριο, ο οποίος με πίστη, με αφοσίωση προφυλάσσει το ναό μας, προφυλάσσει τον Τίμιο Σταυρό, προφυλάσσει εμένα, ούτως ώστε δεν μπορεί ποτέ και κανένας να πει τίποτα. Και όταν βγήκε ένας μεγάλος, ας το πούμε, που φορούσε τέτοιο και είπε κάτι, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, απλά δεν λέω τα ονόματα, τον πλησίασε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θεραπευτεί από καρκίνο καλπάζων 4ου βαθμού, και τον βρήκε μόλις τελείωσε το λόγο και του είπε, θέλω να μου πείτε τάδε γραμμές, θέλω να μου πείτε και να μου εξηγήσετε
αφού είμαι εγώ ο μάρτυρας, πώς έγινα καλά. Τι είχες, του λέει, παιδί μου. Είχα καλπάζον καρκίνο τετάρτου βαθμού. Είναι καταγεγραμμένο αυτό που σας λέω όλα. Τετάρτου βαθμού καρκίνο. Και μου είπανε, πήγαινα στον Άγιο Σάββα, μάρτυρας ο Λεωνίδας ο Παγιάτης, λέω και ονόματα. Γιατί δεν φοβάμαι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Κηρύττω, και τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, Πάτερ Σταύρο, είναι φοβερό. Να κηρύττω, με λέει, το Ευαγγέλιο, την μόνη είναι αλήθεια. Και πήγε και του λέει, εγώ, λέει, έκανα χημεθεραπείας και με παρέδωσαν οι γιατροί και πήγα στον Τίμιο Σταυρό και έκλαιγα και είπα, ας με αφήσει λίγα χρόνια να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Απλά πράγματα. Και τι έκανες, του λέει. Γονάτισα και με σταύρωσα. Και τι σου είπε, θα γίνεις καλά. Ήξερε το πρόβλημά σου? Όχι. Απλά έκλαιγα και είπα, να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, τίποτα άλλο. Η πίστη σου, του λέει. Του λέει, όχι μόνο η πίστη μου, γιατί εγώ δεν είχα πίστη. Η πίστη όμως και του παπά που είχε το σταυρό και η δικιά μου πίστη και το κλάμα και το έλεος που ζητούσα από το Θεό, σαν τον τελώνη που έκλαιγε και του λέει, συγχώρεσέ με, Κύριε, διότι αναγνωρίζω τα αμαρτήματά μου. Και ορίστε οι εξετάσεις. Τι έχετε να πείτε? Την ώρα ήταν έτοιμος, λέει, να πιούμε το φλιτζανάκι, τον καφέ, και του έπεσε κάτω το φλιτζανάκι. Τελικά έχει χάρη ο Σταυρός, του λέει. Αυτή ήταν η απάντηση. Γιατί δεν μπορεί, παιδιά μου, Πάτερ Παύλο, να αφισβητήσει κανείς όλα αυτά τα οποία η χάρη του Θεού κάνει σε όλους εμάς. Και πού να άγραφε η Ιωάννα όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει? Και πού να άγραφε ο ένας και ο άλλος όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει? Τόνους τα βιβλία ολόκληρα. Αλλά χαίρομαι, γιατί γίνομαι, ας το πούμε, να το πω λαϊκά, τούρπο, και μ' αρέσει αυτό, γιατί γεμίζω, γεμίζει, Λεωνίδα μου, το σώμα μου, η ψυχή μου και η αγκαλιά μου προς όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, φτωχούς και πλούσιους, πλούσιοι και πένιτες, όπως λέει το Ευαγγέλιο μας, με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Θερμά σας ευχαριστώ όλους σας που μαρτυρείτε, που γράφετε, που ερχόσαστε, που προσευχόσαστε και που κάνετε ό,τι μπορείτε για τον ναό μας.